αναστάτωση στον αέρα προκάλεσαν χθε το βράδυ μια 42χρονη Βρετανίδα με το 45χρονο Πολωνό σύζυγό τη που αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους στο Κάιρο της Αιγύπτου, είπαν όμω να τα τσούξουν από την πτήση κιόλας. Έχοντας καταναλώσει μέσα στο αεροσκάφος ποτά, και έχοντα περιέλθει πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, όχι μόνο επιχείρησαν να καπνίσουν, αλλά αρνούνταν με φωνές και χειρονομίες να συμμορφωθούν με τις συστάσεις του πληρώματος. Μεθύσανε και καπνίζανε, περιφερόντουσαν αδέσποτα μέσα, ε, δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά ε, το πλήρωμα του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ζήτησε το αεροπλάνο να κατεβεί εδώ, να του κατεβάσει και να συνεχίσει την πορεία. Ο κυβερνήτη του αεροσκάφου, κρίνοντα ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ οι αστυνομικέ αρχέ που είχαν ενημερωθεί συνέλαβαν μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του το συγκεκριμένο ζευγάρι. Κατήβηκαν τα τρία άτομα, του πήρε η αστυνομία, του έκανε δικόγραφο και κάπου θα είναι τώρα εκτό. Θα γυρίσουν πίσω στην Αγγλία. Αν δεν κάνουν διακοπέ στην Κρήτη. Όπω ανέφερε ο αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τέτοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά. Σημειώνοντα ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποια απαγόρευση για κατανάλωση αλκοόλ μέσα στα αεροσκάφη, πλην όμω θα έπρεπε η διάθεσή του να προβλέπεται από τι εταιρείε να γίνεται με μέτρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιε δικλείδε ασφαλεία. Κάποιε εταιρείε ενδεχομένω να έχουν τέτοιε δικλείδε. Ε, ναι κάποιες άλλες. Δεν υπάρχει όμως κάποιος κανονισμός που να λέει απαγορεύεται το αλκοόλ. Απλώς τα παλιά, σε κάποιες παλιές καλές εταιρείε, αν θυμάστε το δίναν δωρεάν, τώρα το πληρώνεις να το πάρεις.